Δημήτρη, καλώς ήρθες και πάλι. Τι διαφορετικό βλέπεις, έτσι, μια πρώτη εικόνα που έχεις μετά την επιστροφή σου από όταν έφυγες την προηγούμενη φορά? Καλώς σας βρήκα αρχικά. Δεν τα βλέπω πολύ αλλαγμένα τα πράγματα όσον αφορά το κτίριο και τα σχετικά, αλλά βλέπω αλλαγή νοοτροπίας και βλέπω μια νοοτροπία πρωταθλητή πλέον. Και πόσο διαφορετικός είναι ο Δημήτρης μετά από αυτή την παρουσία του στον Ατρόμητο τον προηγούμενο 1,5 χρόνο? Σίγουρα ο Δημήτρης είναι πολύ διαφορετικός και θα πρέπει όλοι εδώ να περιμένουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα που είχαν συνηθίσει πιο πριν. Οι 50 συμμετοχές με τον Ατρόμητο με έχουν αλλάξει πολύ όσον αφορά το γήπεδο και θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Από το 2014 μέχρι σήμερα, μπήκαμε 2019, είναι σχεδόν 4,5 χρόνια που είσαι μία εδώ, μία εκεί. Πώς έχεις βιώσει όλο αυτό το διάστημα των δανεισμών στο Πιερικό, στην Ανόρθωση, στη Βέρεια, στον Ατρόμητο? Εντάξει, δεν ήταν ό,τι πιο εύκολο, αλλά έγινε για καλό. Βγήκα πιο δυνατός από όλο αυτό και νομίζω είμαι πιο έτοιμος από ποτέ. Πλέον είσαι μέλος εθνικής. Έχεις καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα. Έχεις φέρει προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Ποιος είναι ο στόχος σου εδώ τώρα με την επιστροφή σου στην ομάδα? Ο στόχος μου είναι αρχικά να καταφέρω να κερδίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή για να με εντάξει στο σύνολο και από εκεί και πέρα να κατακτήσω ένα πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.